εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει 4-5 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Μητσοτάκης, αφού όλες τις προηγούμενες μέρες και ο ίδιος και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του απέφυγαν να τα θέσουν, αν θα τα θέσει σήμερα στην Γερμανίδα καγκελάριο. Θέλω να ελπίζω ότι έστω και εκ των υστέρων θα καταλάβει ότι τα ζητήματα του κατευνασμού δεν αποδίδουν και πρέπει η Ελλάδα να έχει μια πιο σκληρή στάση. Τα έχουμε πει και τώρα. Πόσοι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε τώρα στην κλειστή δομή η οποία θα, που φτιάχνεται στις Σέρες, δεν πάνε για μερικές μέρες, πάνε για μήνες. Ποιος ξέρει. Μέχρι να επιστρέψουν πίσω, κύριε. Κύριε, τι θέλετε, να τους αφήσουμε ελεύθερους? Δεν ξέρω πόσοι έχουν επιστραφεί. Δεν ξέρω πόσοι έχουν επιστραφεί. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν παράνομα στη χώρα, κύριε. Εγώ σας εξηγώ γιατί η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντας ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί μέσα σε επόμενες 5, 10, 15 μέρες. Δεν θα λυθεί, σας το εξήγησε και ο κύριος Φίλης.